Χαίρετε. Σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε τον τρίτο γενετικό αλγόριθμο, το τρίτο παράδειγμα δηλαδή από τη σειρά Evolutionary Computation Paradigms. Αυτός ο αλγόριθμος μπορώ να πω πως είναι πανομοιότυπος κατά 80-90% με το δεύτερο γενετικό αλγόριθμο της προηγούμενης παρουσίασης. Ωστόσο έχει κάποιες διαφορές, τις οποίες αξίζει να μελετήσουμε. Σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε αυτές τις αλλαγές συγκεκριμένα, όχι όλο το γενετικό αλγόριθμο. Γι' αυτόν τον λόγο κρίνω απαραίτητο να μελετήσετε τον πηγαίο κώδικα των προηγούμενων γενετικών αλγορίθμων, τα παραδείγματα 1 και 2, και σε αυτό το παράδειγμα, το τρίτο δηλαδή, θα δούμε μόνο τις διαφορές. Έτσι. Θα μελετήσουμε τις διαφορές, θα δούμε και την εκτέλεση του αλγορίθμου για να δούμε την έξοδό του και πώς συμπεριφέρεται. Αρχικά θα ήθελα να αναφέρω πως το πόρμα το οποίο θέλουμε να επιλύσουμε είναι η μεγιστοποίηση του ημιτόνου. Έτσι, είναι ένα μονοπαραμετρικό πρόβλημα στο πεδίο ρυθμού από 0 μέχρι 2π. Άρα για ποια τιμή του χ ουσιαστικά γίνεται μέγιστο το ημίτονο. Και πώς είναι αυτό το μέγιστο σαφώς. Η διαφορά αυτού του γενετικού αλγορίθμου με τους προηγούμενους δύο, συγκεκριμένα με τον προηγούμενο, τον δεύτερο, είναι ότι ενώ παρόλο έχουμε διαδική κωδικοποίηση όπως έχει και ο γενετικός αλγόριθμος στο δεύτερο παράδειγμα, εδώ η αποθήκευση των διαδικών γονοτύπων γίνεται με ακεραίους και όχι με αλαφρυθμητικά. Άρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουμε τα γονότυπα τα οποία είναι σε μορφή διαδικής κωδικοποίησης, και γι' αυτό το λόγο αλλάζουν σαφώς και οι κινητικοί τελεστές, όχι ως προς τη συμπεριφορά τους, αλλά ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται επιτελείται η λειτουργία του τελεστή. Ενώ στη μία περίπτωση, στο παράδειγμα 2, υπήρχε η διαδική κωδικοποίηση με αποθήκευση αφαρμητικών και ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το crossover ή ο τελεστής μετάλλαξης ήταν με τη χρήση αφαρμητικών και με το τύπο δεδομένο string, εδώ πλέον έχουμε κεραίους και δουλεύουμε με διαδικούς τελεστές τη C επάνω στα ψηφία, ουσιαστικά τα διαδικά ψηφία των ακεραίων. Να αναφέρουμε εδώ πέρα πως το crossover είναι και αυτό ενός σημείου και η μετάλλαξη είναι η γνωστή δετερμινιστική μέθοδος, η οποία δουλεύει με την πιθανότητα μετάλλαξη ένα ψηφίο. Κάτι καινούργιο που εισάγει αυτό το παράδειγμα είναι ένας τελεστής αναρρίχησης, ένας hill climber, ο οποίος ουσιαστικά μετατρέπει τον γενετικό μας αλγόριθμο σε υβριδικό αλγόριθμο, διότι αυτός ο τελεστής συγκεκριμένα είναι ξένος ως προς τους γενετικούς αλγορίθμους, έτσι είναι δετερμινιστικός και χρησιμοποιείται σε κλασική βελτιστοποίηση, θα δούμε πώς δουλεύει, και το χρησιμοποιούμε στο τέλος του γενετικού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συνέχεια του τέλους του γενετικού αλγορίθμου για να επιφέρει κάποια καλύτερη λύση στο τέλος της γενιάς. Εάν δεν μπορεί να φέρει σαφώς μια καλύτερη λύση, παραμένει η λύση που προτείνει ο γενετικός στο τέλος της γενιάς. Πάμε να δούμε λίγο τον πηγαίο κώδικα. Σαφώς όχι όλο το πηγαίο κώδικα, αλλά μόνο τις αλλαγές που αξίζει να αναφέρουμε. Εδώ αναφέρουμε ότι το μήκος των γονοτύπων είναι 12 ψηφία. Έτσι. Ωραία. Εδώ εισάγουμε μια συνάντηση int του str, η οποία είναι η αντίστροφη της str του int που είχαμε στο δεύτερο παράδειγμα, που είχαμε ένα γονότυπο διαδικής κωδικοποίησης αποθηκευμένο σε ένα αλφαρθμητικό και αυτό που θέλαμε είναι να μετατρέψουμε αυτή τη διαδική ακολουθία σε έναν ακέραιο αριθμό στο δεκαδικό σύστημα ως ακέραιο, έτσι. Εδώ είναι αντίστοιχη διαδικασία, παίρνουμε έναν ακέραιο αριθμό και το μετατρέπουμε στο διαδικό ως αλφαρυθμητικό. Η διαδικασία είναι πολύ απλή, διατρέχουμε όλα τα ψηφία του ακεραίου χρησιμοποιώντας μια μάσκα η οποία διαθέτει έναν άσο μονάχα στα διαδικά ψηφία που την αποτελούν, ο οποίος άσος μετατοπίζεται προς τα δεξιά κάθε φορά, έτσι ώστε να εξετάσουμε αν το εκάστοτε bit του ακεραίου αριθμού είναι 1 ή 0, έτσι ώστε να προσθέσουμε στο αφαρθμητικό 0 ή 1. Εδώ έχουμε διαδικό τελεστή μετατόπισης ως προς τα δεξιά,
Άρα ουσιαστικά διαιρούμε δια 2 ή μετατοπίζουμε τον άσο στη μάσκα μια θέση προς τα δεξιά. Η μάσκα όταν ξεκινάει, ο άσος είναι τρέμα αριστερά. Η τζένα το φαίνω ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει καθόλου, παρά μόνο εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, δεν χρησιμοποιούμε πλέον STR Twint, διότι τα γονότυπά μας είναι απευθείας ακέραιοι και όχι strings, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας το G, το genotype δηλαδή, απευθείας εδώ πέρα. Ο τύπος ωστόσο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η fitness, η display, find best και η ρουλέτα ως μέθοδο επιλογής δεν έχουν αλλάξει καθόλου, γιατί βασίζονται στις ποιότητες κατά βάση. Τώρα το crossover και το mutation, εδώ αξίζει να κάνουμε μια στάση. Είναι αυτές οι οποίες αλλάζουν κυριολεκτικά, είναι οι γενετικοί τελεστές. Να αναφέρουμε ότι το crossover είναι και αυτό ενός σημείου. Ποιος συνάντηση παίρνει δύο παραμέτρους, τον πρώτο γονέα και τον δεύτερο γονέα. Αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά είναι να υπολογίσει ένα ψευδοτυχαίο σημείο σε όλο το μήκος του γονοτύπου, σαφώς μέσα στα όρια τα αποδεκτά, και στη συνέχεια να επιλέξει το πρώτο κομμάτι πριν το σημείο αυτό από τον πρώτο γονέα και το δεύτερο κομμάτι μετά το σημείο αυτό από τον δεύτερο γονέα. Αυτή η διαδικασία επιτελείται με διαδικούς τελεστές. Είναι μια διαδικασία η οποία ίσως χρειαστεί χαρτί και μολύβι για να δείτε πώς δουλεύουν οι διαδικοί τελεστές. Θα σας δείξω απλώς ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Έστω ότι έχουμε εδώ τον γονέα αυτόν και έστω ότι έχουμε και εδώ το γονέα αυτόν. Θέλουμε να βρούμε ένα σημείο crossover, έστω ότι η random μας επέστρεψε το σημείο το οποίο είναι, ας πούμε, για παράδειγμα εδώ ανάμεσα. Αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε τον άσο που είναι εδώ ακριβώς ο άσος, στη συνέχεια να μετατοπίσουμε τον άσο τόσες θέσεις αριστερά όσες μας έχει δείξει ουσιαστικά η point, και αυτό που πετυχαίνουμε είναι αυτό το σημείο εδώ. Εντάξει, έχουμε πετύχει αυτό εδώ πέρα. Τώρα, για να μπορέσουμε να πάρουμε το αριστερό κομμάτι από τον ένα γονέα και το δεξιό κομμάτι από τον δεύτερο γονέα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε ουσιαστικά από τη μάσκα έναν άσο, τον οποίο το βλέπουμε εδώ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένα αυτή η μάσκα. Έχοντας αυτή τη μάσκα, μπορούμε τώρα πλέον εύκολα να πάρουμε το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο γονέα και το δεύτερο κομμάτι από τον δεύτερο γονέα. Πώς γίνεται αυτό? Εάν κάνουμε end, το διαδικό τελεστή end ανάμεσα στη μάσκα και στον πρώτο γονέα, θα πάρουμε ουσιαστικά το κομμάτι του πρώτου γονέα που είναι η άση. Και αν κάνουμε end τη μάσκα με το αν κάνουμε end το αντίστοιχο της μάσκας, έτσι, δηλαδή αυτό με το δεύτερο γονέα, θα πάρουμε το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, το δεύτερο γονέα. Επειδή εμείς θέλουμε να πάρουμε το πρώτο κομμάτι του πρώτου γονέα και το δεύτερο κομμάτι του δεύτερου γονέα, ουσιαστικά το αντίστροφο της μάσκας, έτσι, το αντίστροφο της μάσκας, το κάνουμε end με τον πρώτο γονέα και τη μάσκα την ίδια, έτσι, όχι την αντιστραμμένη, την κάνουμε end με, με το δεύτερο γονέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρουμε τα δύο κομμάτια που μας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό στο τέλος αυτά τα δύο κομμάτια με την OR, έτσι, το διαδικό τελεστή OR, να τα προσθέσουμε ώστε να προκύψει ένα παιδί το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από τα δύο κομμάτια των γονέων. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει αυτές τις τιμές. Έτσι, το child. Τώρα, αν κάποιο ψηφίο μου ξέφυγε, δεν πειράζει, πιστεύω ότι ήταν πολύ κατανοητό πως δουλεύει αυτή η συνάρτηση σε επίπεδο διαδικών ψηφίων. Πάμε να δούμε λίγο επίσης τη mutation. Ο τελεστής μετάλλαξης δουλεύει με τον κλασικό δετερμινιστικό μοντέλο, όπου χρησιμοποιούμε πιθανότητα να bit μετάλλαξης. Αυτή η πιθανότητα προπλασιάζεται με το μήκος των ψηφίων, βλέπουμε πόσα σίγουρα ψηφία θα μεταλλαχθούν και αν υπάρχει δικαδικό κομμάτι, ρίχνουμε ένα ζάρι και αποφασίζουμε αν θα μεταλλαχθεί ακόμα ένα σημείο του γονοτύπου του παιδιού ή όχι. Τώρα, τα σημεία μετάλλαξης, έτσι, διατρέχουμε όλα τα σημεία μετάλλαξης και αυτό το οποίο κάνουμε είναι παράγουμε ένα τυχαίο σημείο σε όλο το γονότυπο, έτσι, από 0 μέχρι 11,
12 είναι τα ψηφιδογονοτύπου στην προκειμένη περίπτωση. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε συνέχεια είναι να μετατοπίσουμε τον άσο, για παράδειγμα εάν το παιδί είναι αυτό, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 12, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι 12. Αν το παιδί είναι αυτό, αυτό που θέλουμε να κάνουμε να δημιουργήσουμε εδώ τον άσο. Ωραία. Έστω ότι το σημείο μετάλλαξης είναι ο άσος εδώ πέρα που αναβοσβήνει ο κέσορας. Ωραία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μετατοπίσουμε αυτό τον άσο τόσες θέσεις αριστερά όσες μας δείχνει εδώ το point, έτσι, το οποίο προέρχεται τυχαία, έτσι. Και συνέχεια να κάνουμε XOR ανάμεσα σε αυτές τις δύο, σε αυτά τα δύο bit patterns, έτσι ώστε να αλλάξει συγκεκριμένα αυτό το bit, και από ένα να γίνει 0. Όπου έχουμε άσο και κάνουμε XOR, αλλάζει στο γονότυπο. Όπου έχουμε 0 και κάνουμε XOR, παραμένει σταθερό. Έτσι δουλεύει η μετάλλαξη. Σωστικά πραγματοποιούμε MIP μεταλλάξεις επάνω στο γονότυπο, έτσι κάνοντας XOR ανάλογα ποιο σημείο έχει επιλεχθεί random, σε ποιο σημείο έχει επιλεχθεί random. Έτσι δουλεύει και η μετάλλαξη. Όσον αφορά τώρα για τον Hill Climber, που είναι και το νέο χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο γενετικός αλγόριθμος, είναι ότι ο Hill Climber είναι ένας τελεστής αναρρίχησης, θα λέγαμε, ο οποίος προσπαθεί να αναρριχηθεί επάνω στην καμπύλη της συνάρτησης και να βρει μια καλύτερη λύση. Αυτό δεν τυχαίνει πάντα, εξαρτάται τη φύση της συνάρτησης, έτσι. Μια συνάρτηση που είναι παραπλανητική μπορεί να έχει περίεργα σημεία όπου ο Hill Climber να μην μπορεί να αποδώσει. Στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει ο Hill Climber. Πώς δουλεύει? Ουσιαστικά ο Hill Climber κάνει ορθογωνιές δοκιμές γύρω από τη λύση που παράγει ο γενετικός αλγόριθμος στο τέλος κάθε γενιάς. Δοκιμάζει μικρές λύσεις και μεγάλες, μικρές και μεγάλες μετατοπίσεις. Ωραία. Και στη συνέχεια εξετάζει τις ποιότητες των λύσεων που προκύπτουν και αν κάποια είναι καλύτερη από αυτές, τις τέσσερις, αντικαθιστά με αυτή που παράγει ο γενετικός αλγόριθμος, διαφορετικά διατηρεί αυτή που έχει ο γενετικός αλγόριθμος. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο στον κύριο γενετικό αλγόριθμο. Εδώ βλέπουμε ότι η αρχικοποίηση των ατόμων του πληθυσμού γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας random, και το συγκεκριμένο τύπο εδώ πέρα, έτσι, όπου είναι ο άσος αντοπισμένος σε τόσες θέσεις όσες είναι το γονότυπο. Για παράδειγμα, αν είχαμε, ας πούμε, αν το bits ήταν 8, αν ήταν 8, με συγχωρείτε, 8, θα είχαμε κάτι τέτοιο, έτσι, 2, 4, 6, 7, 8, και αυτό που θα γινόταν θα ήταν η μετατόπιση του άσου, τέρμα αριστερά, έτσι. Αυτός ο αριθμός ουσιαστικά είναι το 2 εις την 8η, έτσι, αυτός ο αριθμός. Άρα είναι αυτό που θέλουμε για να πετύχουμε σε random τιμές. Επίσης να αναφέρουμε πως εδώ έχουμε τον ελιτισμό, τα γνωστά, το mutation και το crossover δεν αλλάζουν. Εδώ στο τέλος κάθε γενιάς, όπου παράγεται το παιδί το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ποιότητα, χρησιμοποιούμε το Hill Climber, δίνοντας το παιδί αυτό και την ποιότητά του, για να δούμε αν μπορεί να μας φέρει κάποια καλύτερη τιμή. Αυτός είναι ο γενετικός αλγόριθμος. Πάμε να δούμε λίγο την εκτέλεσή του, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Ο γενετικός αλγόριθμος ξεκινάει δημιουργώντας 20 παιδιά. Τα παιδιά είναι τα γονότυπα τα οποία βλέπουμε εδώ σε διαδική μορφή ως ακέραιοι. Η μετατροπή από γονότυπο σε φαινότυπο είναι αυτή που βλέπουμε εδώ, έτσι, η τιμή του χ ως W και η τιμή του ψ που μας δίνει το ημίτονο. Ο γενετικός αλγόριθμος δουλεύει ακριβώς η ίδια με την περίπτωση του παραδείγματος 2, δεν αλλάζει καθόλου η λειτουργία του. Απλώς και μόνο έχουμε αναπαράσταση. Διαδική αναπαράσταση, αλλά με αποθήκευση με χρήση ακεραίων, έτσι, και όχι string. Εδώ θα δούμε ότι και εδώ ο γενετικός σιγά σιγά πλησιάζει προς το βέλτιστο, με κάποιες αποκλίσεις βέβαια, αλλά σε πάθος χρόνου το βέλτιστο πλησιάζεται, έτσι. Συγκλίνει ο πληθυσμός στον άσο και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε ότι και επίσης και το DNA. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρο πλέον όλα τα άτομα, έτσι, αν όχι όλα, σιγά σιγά όλα.
αποκτούν κοινό DNA και συγκλίνουν πάνω στην κορυφή του άσου της καμπύλης. Βλέπουμε λοιπόν ότι μεγιστοποιήσαμε και εδώ πέρα το ημίτονο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση. Οτιδήποτε απορίες έχετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Με τα χαρά σας απαντήσω. Ευχαριστώ.